Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των The Upgrades. Σήμερα, όπως βλέπετε πίσω μου, έχω το Colt, είμαι πάλι στο πατρικό μου. Γιατί τι έχει γίνει? Βασικά το Colt έχει να βγει από τον γκαράζ πριν από το καλοκαίρι, δηλαδή υπολογίστε γύρω στο τέλη Ιουλίου, δεν ξαναβγήκε έξω και ο λόγος ήταν ότι έχει σπάσει η ανάρτηση μπροστά ή αριστερά, κάνει αρκετό θόρυβο, οπότε θέλει άλλη μια φορά επιδιόρθωση. Όπως σας έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, δυστυχώς τη συγκεκριμένη ανάρτηση την έχω φτιάξει αρκετές φορές. Ή μία τη δεξιά, μία τα αριστερή, μία τη δεξιά, μία την αριστερή. Οπότε πάλι θέλει φτιάξιμο. Και τώρα τι θα κάνουμε, η ώρα είναι γύρω στις 9.30. Και τώρα το πρόγραμμα το σημερινό είναι να σηκώσω το αμάξι τώρα, να βγάλω την ανάρτηση από το αυτοκίνητο. Να πάρω το αυτοκίνητο του πατέρα μου, να πάω στο συνεργείο να μου φτιάξουν την ανάρτηση και μόλις μου τη φτιάξουν να ξαναγυρίσω πάλι εδώ, να την ξαναβάλω πάνω και τέλος. Για να δούμε, ελπίζω να πετύχει όλο αυτό και να πάνε όλα με τη σειρά σωστά, γιατί καμιά φορά δεν πηγαίνουν όλα όπως θες. Οπότε για να δούμε, ήρθε η ώρα να σηκώσουμε το αυτοκίνητο και φύγαμε. Λοιπόν, αρχικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε πάνω όλο το κομμάτι που σας έχω ξαναδείξει, την μπανιέρα, τους καθαριστήρες και όλα αυτά, και μόλις βγουν όλα αυτά μετά θα έχουμε πρόσβαση επιτέλους στην ανάρτηση για να την ξεβιδώσουμε και να την βγάλουμε και από κάτω. Οπότε πρώτα θα κάνω αυτά και μετά θα σηκώσω το αυτοκίνητο. Κάνα άλλο, ναι. Έχει. Λέτε ότι δεν ρωτάει για τέτοια, αυτά εδώ. Έχω, αλλά το έχω σπίτι. Δεν το έφερα. Αυτό είναι ουσιαστικά ο μηχανισμός για τους καθαριστήρες, οπότε πρέπει να βγει και αυτός για να μπορέσει να φύγει η μπανιέρα από κάτω για να έχουμε πρόσβαση στις βίδες.
έγινε το μία που είσαι μόνος. Πήρε η γλώσσα. Εσύ. Το βγαλές. Την άλλη την έβγαλες. Την έβγαλα, ναι. Τι ρόδα βγάλε. Τι ρόδα την έβγαλα την άλλη. Και βγάλτε και από εκεί. Παρακάτω. Πήρε, κάτι πήρε, λίγο πήρε. Πώς το έχουμε δώσει σε πολλοί αυτό, ρε. Εμείς το έχουμε κάνει. Α, όχι, δεν το έχουμε κάνει εμείς. Γυρνάει, θέλει και από εκεί τώρα. Το βάλει για να μπορεί, θέλει και τις δύο μαγιές. Δεν μην το βγάλεις τελείως, άστα το ακόμα μέσα. Βγάλε και το πάνω. Και περίμενε τώρα να φέρω τέτοιο. Να φέρω κάτι να στηρίξω με το... Τι να βάλεις με το όλιδο. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά τώρα είναι να βγάλουμε και τα περιφερειακά που έχει γύρω γύρω. Δηλαδή έχει τα σωληνάκια, οπότε έχει αυτή εδώ την βίδα και έχει και αυτό εδώ το σωληνάκι που πρέπει να βγει και αυτό από εδώ και μετά απλά θα ξεβιώσουμε τις βίδες από πάνω και θα βγει το αμορτισέρ. Οπότε αυτό κάνουμε τώρα.
Τώρα θα βγουν ουσιαστικά οι βίδες εδώ. Λοιπόν, αφού βγάλαμε τα αμορτισέρ, βγήκανε πλέον το αυτοκίνητο, πηγαίνω τώρα τις αναρτήσεις ουσιαστικά στη μεταμόρφωση για να τις επιδιορθώσουμε, ουσιαστικά να τις φτιάξουμε. Και μετά, μόλις τελειώσουμε, τώρα θα δω αν μπορείς να τραβήξω κάποιο πλάνο από μέσα. Αν μπορέσω και τραβήξω, θα το δείτε τώρα. Αλλιώς θα δείτε μετά που θα κάνουμε πάλι την εγκατάσταση πάλι της ανάρτησης. Ελπίζω να μπορέσει να μου τις κάνει σήμερα και να τελειώσουμε μπαμ μπαμ. Θα δούμε. Σας αφήνω. Λοιπόν, οι αναρτήσεις επισκευάστηκαν μετά από πολλές ώρες, 3 ώρες. Πήγαμε από εκεί, δυστυχώς ο προηγούμενος τα έχει κάνει σκατά. Που τις είχα επισκευάσει, όπως είχα θυμάσει, είχα κάνει και ένα βίντεο που σας έλεγα ότι είχα πρόβλημα την προηγούμενη φορά. Τελικά το πρόβλημα ήταν ακόμα μεγαλύτερο, το οποίο φάνηκε τώρα που χρειάστηκαν να επισκευαστούν. Ενώ νόμιζα ότι είχε πρόβλημα η αριστερή, τελικά η δεξιά ήταν πολύ χειρότερη και χρειαζόταν να γίνουν πολλές αλλαγές μέσα. Οπότε το φάγαμε άσχημα, φάγαμε και πάρα πολλή ώρα και αρκετά χρήματα για να φτιαχτεί η ανάρτηση δυστυχώς. Οπότε τώρα, έχει πάει 3 η ώρα και έχουμε ξεκινήσει από τις 9.30, ναι. Οπότε τώρα είναι κάτι στις 3 και ξεκινάμε ουσιαστικά να ξαναβάλουμε τις αναρτήσεις πάνω. Και αυτά, και ακόμα δεν έχω βάλει τα λάδια. Λογικά μόλις τελειώσουμε τις αναρτήσεις θα βάλω και τα λάδια. Οπότε σας αφήνω.
καραντίνα, ίσως και να αλλάξω και τα λάδια στο Colt. Οπότε τώρα σκεφτείτε, είμαι στη φάση που αλλάξαμε την ανάρτηση. Πάμε να αλλάξουμε τα λάδια. Λοιπόν, να πω αρχικά τι χρειάζεται για να αλλάξετε τα λάδια. Γιατί κάποιος μπορεί να μην ξέρει, να μην έχει ασχοληθεί ποτέ. Κοιτάξτε, κανονικά χρειάζεσαι ένα εργαλείο σαν και αυτό, το οποίο είναι για να ξεσφίξεις το φίλτρο λαδιού. Καλό είναι με κάθε αλλαγή να αλλάζεις και φίλτρο λαδιού, γιατί κάποιοι δεν το αλλάζουν. Δεν είναι κάτι, είναι πολύ φθηνά, οπότε αξίζει τον κόπο. Και χρειάζεται ουσιαστικά κάτω από το αυτοκίνητο, έχει μία βίδα που είναι του κάρτερ, για να την ξεβιδώνεις. Φεύγουν τα λάδια από κάτω. Βάζεις ένα λεκανάκι, όπως έχω εγώ εδώ. Βάζεις τα λάδια, βγάζεις το φίλτρο να στεγνώσει ότι έχει και εκεί το φίλτρο. Και μετά απλά βάζεις το καινούριο φίλτρο, γεμίζεις πάλι με λάδι ανάλογα πόσο λέει ο κατασκευαστής και το σωστό τύπο λαδιού και είσαι έτοιμος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, είναι πολύ απλό, αρκεί να σηκώσει το αυτοκίνητο. Οπότε αυτό είναι λίγο πιο πολύ διαδικασία παρά τίποτα άλλο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Φίλτρο λαδιού στο Colt είναι εκεί κάτω, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι εδώ. Εδώ είναι το φίλτρο λαδιού, εδώ είναι η βίδα του κάρτερ. Οπότε ουσιαστικά αυτά τα δύο θα πρέπει να ανοίξουμε. Παιδιά, τα έχω φτύσει, να ξέρετε. Το φίλτρο μετά. Τώρα αυτά δεν αρκεί με το χέρι. Όχι, αυτό όχι. Θα πρέπει να πάρεις το κλειδί. Σκαντήλα. Πόσο καιρό, πόσα χρόνια δεν έχει κάνει. Ξέρω. Πάντως έχει κλείσει χρόνο, οπότε. Και πολύ μαύρα τα βλέπω. Για φίλοι, εκεί το μοβ που έχουμε μέσα εκεί στο τέτοιο είναι το λερωμένο. Το πανί. Μέσα στην πόρτα εκεί δίπλα που έχουμε τα πανιά, το μόβερ που είναι το βρώμικο. Συμβιδώνει. Ναι. Άστα, άμα πέσει μέσα, άστα μέσα. Αλλά μέσα θα πέσει. Αυτό δεν κάθομαι να το πιάσω. Τη βίδα ήθελα, μόνο γιατί η βίδα άντε πιάστημα. Πάντω μειωμένο λάδι έβγαλε. Δεν σε έχει κάψει κιόλα. Έχει κοιτάξει τα λάδια τελευταία. Όχι. Θα έχει κάψει και λάδια. Θα έχει δει και η λάδια αυτό. Πότε ήταν νέο τώρα. Όχι, δεν κοίει. Που είναι παλιόγρια. Σιγά μην δεν κοίει. Αλλά τώρα δεν είναι και ίσιο, αλλά εντάξει. Και θα πάρει και το φίλτρο. Αν πάρει και το φίλτρο θα κατέβει. Άσο τώρα, μη, αλλά μην πάρεις άλλο. Λύσω και την τάπα και άστο. Τον κλείνω. Βάζουμε τις ρόδες, να κατέβει. Αλλά σου κάνει κάτι κλάνα πολύ δυνατά, ε. Είσαι κάμερα μάνα, μεγάλη. Γνωστός κάμερα μάνα. Δεν το βάλαμε, δεν λέει τίποτα. Θα βάλω απλά από τις ρόδες βάλουμε. Να δει μαύρο. Τώρα ποιο ήταν πιο οι ρόδες. Αυτή ήταν εκεί, ε.
καλά, μιλάμε. Έχω δουλέψει και εσύ πώς τη λένε. Με τις ταινίες. Studio Vision. Ναι. Εσύ ήταν να βλέπεις την ίδια ταινία 6 φορές. Σου τέλος χυμός, ήταν καθιστός. Αλλά άμα πέρανε κανένα λάθος, τελείωνες. Όχι. Έβλεπες την κόπια που προχωράει τη Master. Πώς κινείται. Έβγαινε μια παρτίδα βιντεοκασέτες και έπαιρνα παρακολουθήσει. Γιατί άμα γινόταν καμιά στραβή στο Master και πέρναγε, πάνε οι κασέτες μετά. Άχρηστες όλες. Βάζεις τα μπαλόνια. Τα μπαλόνια. Πώς το πεις το οδηγείο το πάνω. Ποιο. Το mountain. Το mountain. Το mountain. Το έκανα βουνό. Ψηλό βουνό. Αμόλα. Κοίτα πως σηκώνει πίσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το vlog σήμερα. Παιδιά, μόλις τελείωσε, τα έχω φτύσει τελείως. Η ώρα σκεφτείτε είναι 5 παρατέταρτο και έχουμε ξεκινήσει από τις 9.30. Τελικά είχε πάρα πολύ ζημιά τα αμορτισέρ. Δηλαδή ο προηγούμενος σας κάπου το είχε φτιάξει, το είχε διαλύσει τελείως. Οπότε χρειάστηκε πάρα πολύ ώρα για να διορθωθεί. Οπότε άλλαξα και τα λάδια, έγινε και αυτό και τέλος. Οπότε σας αφήνω, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε ακόμα περισσότερα βίντεο. Γεια σας!